Εδώ είμαστε λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε ακόμα μία ώρα χαλαρή. Η ώρα του παιδιού, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Με guest και σήμερα το Στέργιο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εδώ. Αυτά τα κίτρινα site θα τα κλείνετε στον υπολογιστή μου. Όταν το νούμερο ένα site για θέματα του Άρη. Το χρώμα δεν μου αρέσει. Δεν είπα το site, είναι άσχημο. Α, το χρώμα δεν μου αρέσει. Τι να κάνουμε, συγγνώμη. Και έχετε και μπόλικο. Δεν θέλω. Site του Άρη, τι θα έχουμε. Δεν ξεκινάμε καλά. Δες εδώ. Πάλε μαύρο. Κόκκινο το. Η καπότα. Το κάλυμα. Η καπότα. Το φάγατε. Το φάγατε τον άνθρωπο. Ποιο φάγαμε. Τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Έχει γίνει χαμός εδώ μεταξύ. Σκολάρω στο Facebook και μου βγάζει άρθρο από τη Sun και, και τον BBC που λέει Nottingham Forest Owner. Coronavirus και τέτοια, πολύ. Θα ξεκινήσουμε με αυτό, αλήθεια. Όχι, νομίζω. Γιατί, Στέργιο? Δεν έχουμε να πούμε. Δεν θες να πεις περαστικά στον άνθρωπο. Γιατί. Στάσει το μεγάλο του Ολυμπιακού, βγήκαν εντάξει, έχουμε κάνει νέο. Μέχρι το βράδυ λένε ότι είναι πιθανό να έχουμε τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός έχει κλειστεί στου Ρέντι. Στου Ρέντι. Στου Ρέντι έχει κλειστεί, παίχτες και προπονητές. Και περιμένω τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Γιατί όλοι κάνανε χειραψία και αγκαλιάστηκαν με Βαγγέλη Μαρινάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Όλοι. Και έτσι ναι. Υπάρχει αυτό το θεματάκι και θέλω να δούνε αν είναι κομπλέ. Και λένε ότι αν αναβληθεί, λέει, το Ολυμπιακός Γούλφς, θα αναβληθεί και η αγωνιστική του Σαββατοκύριακο. Είναι πιθανό. Στέργιο. Γιατί τώρα περίμενε. Αν έχουν υπέξει του Ολυμπιακού, τίθεται θέμα. Κοίταξε, Νίκο, έχω μάθει να μην παίρνω τις μετρητής ότι γράφτηκε για Ολυμπιακό. Όχι, δεν γράφτηκε. Είμαι λίγο προκατηλημένος να σου πω την αλήθεια. Μεταφέρω αποκλειστική πληροφορία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι λέγεται, τι γράφεται, τι δεν γράφεται. Ναι. Πάντα φιλτράρω ό,τι διαβάζω για Ολυμπιακό. Έμπειρος. 9 στις 10 φορές κάτι από πίσω κρύβεται. Δεν είναι οι άνθρωποι. Τώρα μπορεί να πέσουμε μία στις 10. Εντάξει, αλλά εγώ πάντα έχω την επιφύλαξή μου. Αν βρεθεί κάποιος. Όταν πρόκειται για Ολυμπιακό. Ή κάποιοι. Αυτόματα εγώ λέω ότι δεν θα γίνει το παιχνίδι της Κυριακής και μπορεί να μην γίνει όλη αγωνιστική. Ναι. Λέω εγώ. Και για μένα θα είναι το καλύτερο. Ξεκάθαρα. Δηλαδή στην Ιταλία που σταματήσανε κάθε αθλητική δραστηριότητα, χαζή είναι. Ναι. Έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με ιατρικά ιδρύματα και νοσοκομεία. Ποια. Εντάξει, τρεις φορές έβγαλε το νοσοκομείο των Αθηνών που είναι και χορηγός του Ολυμπιακού. Τι είχε οσιοκαμψία, τι είχε ο. Και ο Καρπαπάς. Πριν τις εκδικάσεις. Ναι. Το Διαβαλκανικό έκανε πολύ καλή δουλειά επίσης με τον Όσκαρ Καρθία. Εξαιρετικό νοσοκομείο. Το επισκέφθηκα πρόσφατα. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ με ακριβήσα τα που λέω και λέω: έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά του Διαβαλκανικού σε ό,τι αφορά τον Όσκαρ Καρθία. Μάλιστα. Δεν είπα ότι είναι άσχημο ή καλό νοσοκομείο. Ναι. Και εγώ έχω καλή άποψη για το Διαβαλκανικό. Ναι. Από την εμπειρία δικών μου ανθρώπων. Αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Σε όλου. Όταν. Πάντα. Χρειάστηκε να μπει σε αυτό ο Όσκαρ Καρθία. Πάντα. Σε όσους γιατρούς έχουν αναλάβει ανθρώπους αθλητισμού, όπως είναι ο Όσκαρ Γκαρθία, όπως είναι ο Γιώργος Καρπαπάς, όπως είναι ο Βλάντα Νίβιτς, τέλειο, πρέπει πάντα να δίνουμε. Ο Βλάντα Νίβιτς, Νίκο. Γιατί... Ναι, 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 έλα, 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 ναι, 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 έλα, έλα. Βλέπω, ο δάσκαλός σου είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ο Βλάντα Νίβιτς, Νίκο, δέχτηκε. Αλλού χτύπησε, αλλού μπήκαν οι γάζοι, εγώ αυτό ξέρω. Δέχτηκε κουτάκι μπύρας, όχι άδειο, γεμάτο, το δείξω να είναι ακριβώς γεμάτο, είχε πιει δύο γουλιές ο άνθρωπος που το πέταξε τρεις και το πέταξε. Εζυγίστε με τρίθιο. Δεν μπορώ να πω αν είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Είχε πάντως μέσα μπύρα. Εντάξει, έχει μια μικρή διαφορά. Ναι. Το να σε βρει ένα κομμάτι χαρτί στην κουκούλα, να σε τυφλώσει αρχικά να πιάνει τα μάτια σου. Μετά να σε πιάσει ένας πόνος στο πάνω χείλος, εν συνεχεία στο κάτω χείλος και συνέχεια να βγεις με κολάρο. Δηλαδή τέτοιος πόνος που μετατίθεται δεν έχει συμβεί στα παγκόσμια χρονικά. Δεν υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά. Βέβαια, ναι. Έλεγε ο ΠΑΟΚ στα δικαστήρια τα στημένα, τα προπέρσινα. Και λέγανε και οι γιατροί. Ότι. Πώς μπορεί να υπάρξει εσωτερικός τραυματισμός χωρίς να υπάρχει εξωτερικός. Αυτό έχει μια βάση. Δαγκώθηκε το χυλάκι του κυρίου. Δηλαδή, σε βρίσκει ρε φίλε, χαρτί στην κουκούλα. Πώς δαγκώνεται το πάνω χείλος και το κάτω μετά. Βέβαια, απάντηση δεν πήρε ο ΠΑΟΚ για το πώς προκαλείται ένας τραυματισμός μόνο εσωτερικά. Και όχι εξωτερικά, αν δεν μπορούμε και να πειραματιστούμε οι δυο μας με κάποιον άλλον, ναι. Να δούμε αν βρούμε τρόπο να τραυματίσουμε κάποιον και να έχει εκδορές εσωτερικά και να μην έχει εξωτερικά.
ένα θαύμα ακόμα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι όταν η κουβέντα πάει σε Ολυμπιακό και γιατρούς και τα λοιπά, εγώ δεν δίνω καμία βάση. Αν υπάρχει κάποιο. Καλά, τώρα όμως είναι κορονοϊός. Κάτσε, είναι σοβαρό. Αν υπάρχει κάποιο λόγο που έχει προσβληθεί. Ναι. Εντάξει. Να μην αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα. Αυτό έχω να πω εγώ. Να αναφέρεις και στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε όποιον έχει προσβληθεί και σε όποιον δεν έχει προσβληθεί. Μπράβο. Αυτό δείχνει επίπεδο. Εγώ αυτό έχω να πω και να συμπληρώσω. Το επίπεδο μας χαρακτηρίζει 100%. Ωραία. Και γενικά τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ωραία. Δεν έχουμε. Το επίπεδο είναι. Το σήμα κατά τεθέν. 2-3-10-2-87 και 3-8 ανοιχτές οι γραμμές για αρρώστους και μη μέχρι τις 7.30 εδώ. Είμαστε κουβεντούλα να κάνουμε όμορφα και χαλαρά. Ο Στέριος έχει ανοίξει το παράθυρο, φοβούμενος ενδεχομένως ότι μπορεί να τον κολλήσει. Έχει σφίξει under 3,5, over 3,5 φορές μέσα σε 5 λεπτά. Έφυξα, εντάξει, δεν έχω περαιτώ. Αλλά λένε ότι ο Βίχας είναι η αρχή, λένε. Και μετά πάμε στη συνέχεια στα υπόλοιπα. Ενδεχομένω. Κάτι σφαλιάρες θα πέσουν μετά. Και ο Χρήστανθος. Το Σάββατο θα κάνουμε απολύμανση, ενημερώθηκε εδώ πέρα. Τι θα γίνει? Απολύμανση. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, όντως είναι ό,τι καλό. Ό,τι γίνεται καλό είναι γενικότερα. Πολλές επιχειρήσεις είναι καλές. Αν έκλεινε κιόλα ήταν ακόμα καλύτερο. Θα βάζουμε επαναλήψεις να παίζουν. Άντε, αβέρτα κτλ. Όχι, όχι, φίλε. Όχι. Καλό. Εδώ θα είμαστε. Μάλιστα. Τόσοι νοματέοι είμαστε. Θα υπάρχουν πάντα ένας ή δύο νέοι στα μικρόφωνα. Τα σχολεία πάντως κλείουν για τις επόμενες 14 μέρες. Νηπιαγωγεία, σχολεία, πανεπιστήμια, η ΕΚ, όλα κλείνουν. Κουράγιο είναι όντως γονείς. Όσοι έχουν παιδιά σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και δημοτικά, ένα κουράγιο πρέπει να κάνουν. Κύριος Κικίλιας όμως είπε ότι θα υπάρξει μέρημνα, δεν το διευκρίνησε βέβαια με ποιο τρόπο, για τους γονείς οι οποίοι δουλεύουν, εργάζονται και δεν μπορούν να έχουν τα παιδιά το πρωί. Και δεν έχουν να τα αφήσουν κιόλας και τα σχολεία ήταν μια λύση οκ. Είπε ότι θα υπάρξει μέρημνα για τους γονείς. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι. Μακάρι, όπως και να έχει. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες κλείνουν αυτά. Εγώ πλέον, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, έστι περισσότερο, έτσι όπως πάμε, δεν αποκλείω να πάμε σε ένα βολή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι το θέλω μου. Θέλω να γίνουν τα παιχνίδια. Θα ήθελα να γίνουν με κόσμο τα παιχνίδια. Οκ. Okay. Αλλά βλέπετε και στην Ιταλία, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι βέβαια. Τεράστιο το πρόβλημα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, ότι μέχρι τις 3 Απριλίου δεν θα υπάρχει καμία αθλητική δραστηριότητα. Στη Γαλλία θα λέει θα έχει 1.000 άτομα, πολύ σωστή η κίνηση που έκανες. Στην Ισπανία θα κλείσουν και εκεί τα γήπεδα και κλεισμένο το θυρών. Στη Γερμανία θα έχει κάποια μάστα που θα γίνουν και αυτοί ένα και κλεισμένο το θυρών. Γενικότερα μας έχει όλη αυτή η κατάσταση έχει συμπαρασύρει και τον αθλητισμό. Εντάξει, το θέμα δεν είναι. Αστείο ή να το πάρεις στα ψήφιστα. Όχι, είναι σοβαρά. Okay, δεν είναι να τρομοκρατηθείς και να ετοιμάσεις σακίδιο έκτακτης ανάγκης, όπως είδα μερικούς συναδέρφους να ανεβάζουν άρθρα. Δηλαδή, σακίδιο μπράβο. Έκτακτης ανάγκης. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Χοντρό. Δηλαδή, τι να έχεις μέσα στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Μαντιλάκια, χαρτιά, σειρά τροφή κτλ. Σειρά τροφή. Θα έρθουν τα ζόμπι από την άλλη πλευρά της πόλης κάποια στιγμή. Εντάξει, και πρέπει να έχουμε τους ακίδιους έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Ο φίλος ο Κοσμάς λέει: πες το διπλανό σου. τους πρώτους διδάξαντες της προπαγάνδας. Λέει: εγώ έχω ένα φίλο που έπεσε και. Εγώ δεν υιοθετώ. Εγώ έχω ένα φίλο που έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν είχε καμιά ένδειξη του χτυπήματος εξωτερικά. Και όμως εσωτερικά έχει μια μικρή εσωτερική αιμορραγία. Αν νομίζω ότι του λέω ψέματα, μπορώ να το φέρω το φίλο με τις ιατρικές γνωματεύσεις. Πες το φίλο, δεν μιλάω για εσωτερική αιμορραγία. Ναι. Μιλάω για εσωτερικό τραυματισμό, δηλαδή να υπάρχει κάποια μυχή χωρίς να υπάρχει εξωτερικά. Ναι. Δεν μιλάω για εσωτερική αιμορραγία. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Και είναι μια ιστορία που όντως μπορεί να μην έχει εξωτερικά κάποιο τραύμα και μέσα να γίνεται το όλο να δεις. Εγώ μιλάω για μυχή, όπως είχε που δαγκώθηκαν τα χυλάκια του κυρίου Γκαρθία. Δαγκώθηκαν τα χυλάκια του. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, το διευκρίνησαμε. Δεν είναι. Δεν έχω καμία διάθεση να γυρνάω στα παλιά. Στα προπέρσινα. Περάσαν δύο χρόνια. Περάσαν δύο χρόνια. Φέτος έχουμε αυτά. Του χρόνου θα έχουμε άλλα. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να διαχειριστεί ο κύριος Μαρινάκης και συναυτό μια ακόμα αποτυχία για το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Και τα φροντιστήρια βλέπω κλείνουν. Αναμενόμενο αφού κλείσαν τα σχολεία. Τώρα δεν γινόταν τα φροντιστήρια να μείνουν ανοιχτά. Αναστολή λέει και τη λειτουργία του φροντιστήριου μετά από αποφάσει κυρία Κεραμέως. Μάλιστα. Γενικότερα η χώρα πάει σε blackout σιγά σιγά. Σε αρκετά πράγματα. Βλέπω εδώ πέρα στα βασικά. Αφαιρέθηκαν και επίσημα τρεις βαθμοί από τον ΑΚ. Δεν αφαιρέθηκαν, παιδιά. Τα πει ο κύριος Μπιλίρης νωρίτερα.
δεν είναι εφαρμογή, είναι επιβολή και τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα που υπήρχε. Να μην ανησυχεί ο κόσμος δηλαδή. Άρα δεν αφαιρέθηκε τίποτα. Που και να μην έχει τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, παραλαμβάνω, δεν ήταν εφαρμογή, ήταν επιβολή. Να μην ανησυχεί βέβαια ο κόσμος, μεταφέρθηκε λάθος. Γιατί αν αφαιρεθούν, είσαι στα play out. Μεταφέρθηκε λάθος η συγκεκριμένη κατάσταση, Στέργιο μου. Γιατί ναι, βλέπω, αφαιρέθηκαν. Αυτό που λένε είναι γεγονός πάντως. Ποιο? Ότι αν αφαιρεθούν, είσαι στα play out. Δεν θα αφαιρεθούν όμως. Εντάξει, για να το λέτε. Αφού τακτοποιήθηκε. Προφανώς έτσι θα είναι. Τακτοποιήθηκε. Και στη Λίγκα, αν πει, δεν έχει αφαίρεση βαθμών τώρα. 34 κανονικά, γυμπάρικα, όμορφα. Μαζί με τον Όφη. Ισοβαθμούν. Και τον υποδέχεσαι το Σάββατο, αν δεν υπάρξει αναβολή. Απλά μεταφέρθηκε λάθος η συγκεκριμένη εξέλιξη. Τι αγάρμα τώρα. Αφαιρέθηκαν. Πού δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα τα υπόλοιπα. Όλα καλά. Πλήρωσε ο Άρης. Πλήρωσε και παραπάνω ο Άρης από αυτά που έπρεπε. Παραπάνω. Βέβαια, ρε φίλε. Γιατί είμαστε κυμπάριδες. Δώσε και στους άλλους. Πόσα θες, 20, πάρε 30. Δώσε και στους άλλους. Θα δώσουμε σε όλους. Δεν τρέχουν. Θα δώσουμε σε όλους. Σε Ελλάδα και Ευρώπη, δώσε τους. Όχι παραπάνω. Εκείνοι να πάνε να τα ζητήσουν από αυτούς που ήταν στην παλιά ΠΑΕ. Αυτά είναι και τα καινούργια αυτά. Αυτά. Ποια είναι. Α, τα του αγκαλίθι είναι και καινούργια. Τα άλλα συστών. Γιατί πόσο μιλάμε, γνωρίζουμε. Του αγκαλίθι πόσο ήταν. 20 κάτι χιλιάρικα. 20 κάτι χιλιάρικα. Τα έδωσε. Απλά έδωσε και 10 παραπάνω. Έτσι, έτσι να υπάρχουν. Εντάξει, είναι γνωστό ότι ο Άρης είναι άπλας γενικότερα. Η ΠΑΕ. Καρυπίζει, φίλε τώρα. Εντάξει, σε παρακαλώ δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, σκέψη να τελειώσει άμεσα με play-off η σειρία. Χάσαμε ένα πρωτάθλημα που μας πλήρωνε κάποιες φορές στο στοίχημα. Δηλαδή, αυτό δεν ήταν καλή εξέλιξη. Τέθηκε επιτάπητος ενδεχόμενο να δεξαχθούν play-off βασισμένα στην υπάρχουσα βαθμολογία για την ανάδειξη του πρωταθλητή και να υποβαστούν οι τρεις τελευταίες ομάδες του πίνακα. Μάλιστα. Το έλα να δεις εκείνη. Διαψεύδει ότι θα ζητήσει αναβολή με Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό εδώ και ώρα. Μάλιστα. Δεν διαβάζει πάω 24. Όχι, δεν πήγα γιατί έκανα άλλη εκπομπή. Χρήστα, θα λέω. Γιατί. Θα πάρω το μικρόφωνο και. Γιατί. Θα κάνω αυτό που έχει συνεργάτη... πει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Αντί για κουκούλα, βάλε μικρόφωνο εσύ. Αν ξαναπεί Χρήστα. Συνεργάτη σου καθημερινά 12 με 2, ρε φίλε. Λοιπόν, τι λέγαμε. πραγματικά δεν πρόκειται πουθενά ότι ο Πάο ζήτησε αναβολή. Τα πολύ έγκυρα ερυθρόλευκα site που είναι συνυφασμένα με την αλήθεια και είναι μακριά την προπαγάνδα. Πλέξαν ένα ωραίο παραμυθάκι που ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο κύριο. Όπως λέει και ο Νικόλας, το έχουμε ξαναδεί κάποιοι κύριοι μαζί με τον κύριο. Και στήσανε μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά παιδιά, και αυτό το παραμυθάκι από τον Πειραιά φτάνει στο τράκο. Μάλιστα. Δεν έχει ζητήσει καμία αναβολή ο ΠΑΟΚ. Απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις. Θα ζητήσει, λες εσύ δηλαδή, ενδεχομένως. Όχι, δεν είναι, προκύπτει πουθενά. Ρωτάω, όχι σοβαρά. Απλά ρωτάω, δε... παρακολουθεί, ξαναλέω, και τι γίνεται στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως τι γίνεται γενικότερα στη χώρα με τον κορονοϊό. Εσύ θες να γίνει το μάτς Κυριακής ή όχι? Γενικά η αγωνιστική βασικά. Και πότε να γίνει η αγωνιστική, δηλαδή θα έχει διαφορά αν γίνει την άλλη εβδομάδα? Ενώρετε... Τι θα αλλάξει, μισθή. Εστέργιο, εννοώ να γίνει κάποια στιγμή που θα μπορέσουμε να έχουμε κόσμο. Αυτό σου λέω. Πότε θα μπορέσουμε να έχουμε κόσμο, είναι το ερώτημα. Άγνωστο, αυτό όμως δεν είναι. Δηλαδή δεν γίνεται την Κυριακή, γιατί γίνεται την επόμενη. Θα έχουμε κόσμο. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι σε 5 μέρες, 6 δραματικά στη χώρα. Ναι. Ή να βρεθεί η γιατριά για τον ιό και άντε με κόσμο κανονικά. Και γιατριά, εδώ λέει θα έχουμε το εμβόλιο σε 12 με 18 μήνες. Καθίστε ρε τώρα, τι 12 με 18 μήνες, είσαι σοβαρή. Και θα πρέπει να περιμένουμε τώρα να ανέβει η θερμοκρασία δηλαδή για να εξολοθρέψει τον ιό. Ας την ανεβάσουμε εμείς. Δεν έχουμε τα μέσα. Πώς. Εδώ μπορούν να προκαλέσουν τεχνική βροχή. Ας προκαλέσουν αύξηση της θερμοκρασίας. Στην Ελλάδα όλα αυτά. Θα ρωτήσω στο διάλειμμα τον κύριο Βελόπουλο. Μπράβο. Μήπως υπάρχει καμιά Βυζαντινών, τεχνική. Βυζαντινών. Μόνο Βυζαντινών, παιδιά. Μόνο αυτή θα σας σώσει. Και αγιασμός. Και αγιασμός. Υπάρχει μια κόντρα των δύο προϊόντων. Το ένα είναι τζάμπα μέχρι τώρα που την ξέρω, αγιασμός. Εντάξει, δεν ξέρω αν το εκμεταλλευτούν οι της Εκκλησίας. Το άλλο έχει κάποια χρήματα. Εδώ άλλος λέει, αν πέσει. Αλλά λέει... παίρνεις και το Βυζαντινόν, ναι, και τα βιβλιαράκια σου. Γιατί. Δεν είναι και βιβλία. Φίλε, εγκλεισμός, καραντίνα, αυτά, σπίτι, κάθεσε. Βυζαντινόν, πρωί, βιβλιαράκι, πάει. Δηλητήριο, έφτασε το μεσημέρι. Και τι άλλο έχει μέσα. Ασβού. Ασβού. Δάκρυα αγγέλου, τι. Δάκρυα αγγέλου και. Και τρίκης πυθίκου, να μην πω τίποτα άλλο. Εντάξει. Πληκτικά. Ποιο άλλο που λέει ότι θα, αν έπεφτε, λέω, η θεία κοινωνία, λέει κάτω, λέει, θα τη γλύφαμε, λέει, από κάτω. Κοίταξε. Άντε, δεν θέλω, δεν θέλω. Ούτε εγώ δεν θέλω. Θέλω, γιατί ξαναλέω. Ούτε εγώ θέλω. Πραγματικά αυτού που πιστεύουν
Όλοι πιστεύουμε με τον τρόπο μας, λίγο πολύ. Σέβομαι και αυτούς που πιστεύουν πολύ. Πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα. Και δεν πάμε. Καλησπέρα, Νίκο και Στέργιο. Γεια σας. Γεια σας. Νίκο, αυτός πάνω από την Γερμανία, ένας Κοσμάς, πώς το λένε. Δεν ξέρω από πού είναι. Έχει άποψη. Πάνω στη Γερμανία εκεί πάει και δουλεύει, τι κάνει. Έχει διάποψη, δηλαδή έφαγε και αυτός κάνα μπουκάλι στο κεφάλι. Ένας φίλος του λέει που μπορεί λέει, να το φέρει. Εγώ απλά μεταφέρω το μήνυμα. Ναι, και λέει ότι πουλάει η παπά ο Στέργιος. Όχι ο Στέργιος, όχι ο Στέργιος, ο Όσκαρ Γκαρθία. Που και εγώ να σου πω κάτι τώρα, επειδή μπλα Παντελονάτα, δεν το έφαγα το Όσκαρ Γκαρθία. Μην τρελαθούμε τώρα, οκ, okay, εντάξει. Ήταν too much. Και πάλι η κλοπή έγινε. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, Νίκο. Ορίστε. Μια και είναι η άλλη ομάδα του Άρεος. Κάτι χασμένα, κάτι τίτλους που έχουν. Ποια είναι η άλλη ομάδα του Άρεος? Εσύ είπες ότι ας πάνε τα ζητήσουν από την παλιά ομάδα. ΠΑΕ. Την πρώην ομάδα. ΠΑΕ. Πρώην ΠΑΕ. Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Άλλο νομικό πρόσωπο το ένα, άλλο νομικό πρόσωπο το άλλο. Ναι, κάτι τίτλους που λογίζοντας αυτή την ΠΑΕ, κάτι ξεχασμένη του 28, του 48. Αυτούς που ισοφάρισες πέρυσι εννοείς. Ναι, για συνέχεια. Αυτούς που ισοφάρισες πέρυσι. Ισχύουν αυτά. Κανονικότατα. Αυτά είναι της παλιάς, αλλά ανήκουν και στην καινούργια. Κανονικότατα. Τα χρέη δεν ανήκουν μόνο. Οι τίτλοι ανήκουν και πάνε. Κορώνα γράμματα κερδίζουμε. Ψαλτίδης και έτσι, Όχι, κορώνα γράμματα κερδίζουμε. Ψαλτίδης. Σας πονάει. Τι ακούμε. Κορώνα γράμματα κερδίζουμε. Από ποια περιοχή μας καλείτε εσείς? Καλαμαριά. Α, εδώ πέρα δικό. Άρα να μην ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό στην Καλαμαριά. Εντάξει, είστε εδώ πέρα της περιοχής μας. Ορίστε. Κατά τα άλλα, όπως σου είπα και την άλλη φορά που ήσουν μόνος και πρώτος να έβγαινε. Και έκανε να κάνεις μια ήττα, καμία ήττα, ξέρω εγώ, να κάνεις όπως πέρσι. Αφού σε είχαν πάλι για μείον 7, μείον 10, μείον 15, υπάρχει άπλα. Παίρνουν εκεί τον Παλτά, παίρνουν το Τσεκούρι και βαράρε, χτυπάνε. Μείον 7, πού τα βρήκαν αυτά, κύριε? Γιατί δεν κόβουν από τα κόμματά τους καμιά δεκαριά, 15, ξέρω εγώ, ποσοστό και αυτά. Έχεις και βρήκαν τον Παλτά κάθε χρόνο. Τα κόμματα θα κόψουμε. Από τα κόμματα από τον Άρη κόψαν, δεν ξέρω, από τον Άρη κόψαν κάποια βαθμούς κόψαν. Νίκο, εσύ που θυμάσαι καλύτερα. Κόψαν βαθμούς. Ναι. Με την Τρίπολη, φίλε. Τότε που κουρομπίλια έπεσε νεκρή από το Άγιο το μπουκάλι. Ναι, έπαθε ψυχολογικό σοκ. Αλλά Στέργιο, όπως σου είπα, δηλαδή και πρώτος να βγαίνεις, να έκανε την περσινή πορεία σου. Δηλαδή βρήκανε εκεί το ξενοδοχείο, βρήκανε τα παπλώματα, βρήκανε, ξέρω εγώ, τις σουίτες, βρήκανε αυτά. Έχεις, λέει, τα παπλώματα, έχεις επιρροή, και την ομάδα. Έχεις επιρροή. Έχεις και την ομάδα πακέτο. Ναι, γιατί στην αρχή ξεκίνησε. Πάει, πίνει τη σοκολατίτσα του, πίνει το τσαγάκι του που γουστάρει, πάει, βλέπει και την αγαπημένη του ομάδα, τη Σκόντα, Βέβαια, γιατί στην αρχή ξεκίνησε για πολυδιοκτησία. Πού τα βρήκαμε αυτά τα πράγματα. Μετά δεν μας δείχνει το παραμύθι, το ρίξαμε στο παράθυρο και μετά πήγαμε στην επιρροή. Ό,τι θέλουμε. Είναι όπως λες και εσύ να έχουμε 100 δικηγόρους, 100 συνταγματολόγους. Πυρηνικούς θα φέρναμε, δεν ξέρω και εγώ τι, από την NASA δεν την πηδούσες, Στέργιο. Δεν υπάρχει. Αυτό φαίνεται, μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται. Το θέμα είναι δεν υπάρχει, δηλαδή, λες απλά πώς προκύπτει ότι υπάρχει η ομάδα εκεί πέρα στα χέρια του Ιβάν. Α, λέει, έχεις επιρροή, όπως το είπες, παρένθετο αυτά. Δεν ξέρω, κατά τα άλλα και ένα τελευταίο. Βεβαίως. Βγαίνανε το καλοκαίρι εκεί κάτι ψαλτίδες, κάτι άλλο που βγαίνουν στο Ζαγόρα, 3-3,5 ώρα. Έλεγαν, έπεφτε ο Άρης, τότε που έκανε τις μεταγραφές του Άρτε, κάτι τέτοιους. Ναι. Έλεγαν, πέφτει το ποσοστό του Άρη για πρώτος, για δεύτερος, για δεύτερος, ξέρω. Και έβγαινα εγώ και τους έλεγα 6 με 8 και καλά τους είναι, και πολύ καλά. Και όντως, Στέργιο και Νίκο, αποδείχθηκε ότι στο 6 με 8, δηλαδή εκεί είναι φυσική θέση του Άρεος. Την 4 όμως δεν θα την έφαγες, φιλαράκι. Την 4 λέω όμως, το 6-8 την έφαγες. Ναι, εντάξει, αυτό. Να κάνουμε, συμβαίνει και αυτό, ρε Σνίκο. Μια φορά τη δεκαετία συμβαίνει. Μια φορά δεκαετία, εντάξει. Ναι, τι, παραπάνω είναι. Μια δεκαετία. Ας πούμε, το πρωτάθλημα δεν τελείωσε ακόμα. Μια δεκαετία. Μπράβο σου. Και εκεί πάλι την μπούλινγκ έπεσε, η κοπέλα του Παπαπέτρου στο Open. Καλά τώρα, μπούλινγκ, ναι, όλη την εβδομάδα, πώς θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, πώς παίζει ο Παπαπέτρου. Γιατί μια χαρά σφυρίξει και για τους δύο, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα του Παπαπέτρου θα πάρει οδηγίες. Μια χαρά σφυρίξε και βάλε τον επίλογο γιατί έχω άλλους τρεις. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. 70-30. Ναι, όχι, 80-20 σφίριξε. Όλα τα τάκλια. Σωστά έπρεπε να δίνει πέρ σου. Έγινε. Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ακούγομαι. Καμπάνα. Ναι. Επειδή ακούω πολύ καιρό
Βεβαίως. Τις περιπτώσεις μιατρικές γνωματεύσεις Βεβαίως. Και τα λοιπά. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε... Έχουμε δύο περιπτώσεις βασικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει άλλη μια περίπτωση η οποία δεν έχει περάσει καν ιατρική. Αν θυμάστε ένα κουρσούμι που είχε φάει στο κεφάλι ο κύριος Λαζαρίδης ήτανε. Τότε ήτανε να με μείον βαθμούς, αλλά τελικά δεν έπεσαν στην ομάδα. Γιατί λέει ήταν μετά το, όχι μετά το τέλος, μετά το σφύριγμα του διαιτητή. Έχουμε κι άλλη μια περίπτωση με το Μυραλάς που έπεσε μπουκάλι στο μάτι. Τα ξεπερνώ αυτά. Mm-hmm. Στο κεκλεισμένο θυρών είχε πέσει μπουκάλι στο μάτι που κόντεψε να του βγάλει το μάτι. Πάμε εδώ όμως εδώ πέρα, σε γνωματεύσεις δεν λέμε. Βασικά, ποια είναι η ιατρική γνωμάτευση, ξέρουμε την ιατρική γνωμάτευση του ΠΑΟΚ, που έλεγε εκδορά του χείλους, σωστά. Ο γιατρός του ΠΑΟΚ δεν έγραφε εκδορά του χείλους. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Έχετε ακούσει το φίλο αγώνος του Παναθηναϊκού. Να σας το διαβάσω, εγώ το έχω μπροστά μου, ιδιοχείρος. Άμα μπείτε να σας πω και πού είναι, άμα θέλετε. Μισό λεπτό. Έχω όλο το φίλο αγώνα. Τι μας λες τώρα, να σου πω κάτι, συγκρίνεις δύο περιπτώσεις, θα μου διαβάσεις το Παναθηναϊκού. Θέλετε να το διαβάσω, ο Βλάτανίβιτς άκουσε, ο Βλάτανίβιτς χτυπήθηκε από... Εγώ δεν λέω, εγώ λέω γεγονότα, δεν λέω τη δικιά μου τη γνώμη. Θέλετε να ακούσετε ναι ή όχι. Το Ολυμπιακός δεν πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο όπως όφιλε, ενώ ο Ίβιτς είπε το κάνει γαργάρο όμως. Θέλετε να ακούσετε την γραμμή γιατρός ναι ή όχι. Θα με φυτιλιάσει τώρα, συγκρίνουμε τότε τις δύο περιπτώσεις. Σου λέω, δεν μου λες ότι ο Γκαρθία πήγε όμως. Βέβαια, ελληνικά θα μιλάω. Θέλετε να μάθετε τι γράφει ο γιατρός. Όχι. Εγώ δεν θέλω να συγκρίνω τίποτα. Εγώ θα σας πω τι γράφει ο γιατρός. Δεν θέλω να μάθω τι γράφει ο γιατρός. Α, δεν θες να μάθω ο γιατρός τι είπε. Δεν μου λέτε, έχει γνωμάτευση από το δημόσιο νοσοκομείο που είχε πάει ο κύριος Ήβης. Εδώ έχουμε τρεις γνωματεύσεις γιατρού από το Διαβαλκανικό. Αν λέτε τώρα εσείς ότι είναι ψεύτες του Διαβαλκανικού. Πολύ κακούς δεν σας κάνουν και μήνυση. Η δικαιοσύνη, άκουσε με λίγο. Η δικαιοσύνη αποφάσισε το δικαστήριο Θεσσαλονίκης ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Πώς δεν υπήρξε, αφού τον πιάσανε αυτό καλά, που πέταξε εντάξει, το... Καλά, εντάξει. Γιατί τον πιάσανε και τον βάλανε. Γιατί τον βάλανε ποινή. Αθωώθηκε. Γιατί τον ρίξανε ποινή. Αθωώθηκε ο συγκεκριμένος. Αθωώθηκε ο συγκεκριμένος. Πώς αθωώθηκε. Αθωώθηκε. Από το δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Από το δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Αδιάβαστος είσαι. Αθώθηκε. Το δικαστήριο αποφάνθηκε, άκουσε με λίγο ότι δεν θέλω να σου πείσω. Το δικαστήριο αποφάνθηκε και τελειώνουμε ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Δεν κάνανε καν δικαστήριο. Μα δεν ακούς τι λέει, μα δεν ακούω εσύ. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Τον άλλο τι το κάνανε, για πες μου. Τον άλλο τι το κάνανε που έριξε το μπουκάλι στον Ήβιτς. Στον Ήβιτς έχουμε ιατρική γνωμάτευση από το δημόσιο νοσοκομείο, ρωτάω. Έχουμε. Εδώ έχουμε. Έχουμε και ιατροδικαστική γνωμάτευση. Μέσω του κράτους. Δεν είχε πάει ιατροδικαστής, είχε στείλει το κράτος το ίδιο. Ο κύριος Βασιλιάδης είχε στείλει ιατροδικαστή να πάει να εξετάσει το περιστατικό. Στον Ήβιτς έχουμε. Φίλε μου, έχουμε εκδορά, εδώ ξέρετε τι λέει ο γιατρός. Βάλε τον επίλογο απλά για να πάμε και στον επόμενο, ναι. Ναι, δεν με αφήνετε όμως να διαβάσω τι λέει ο γιατρός. Ο καθήλυνα είναι αρμόδιος. Δεν λέει, διεπίστωσα έφερε εκδορά στο τριχωτό της κεφαλής, δεν διεπίστωσα κλινικός να παρουσιάζει απώλεια μνήμης και κάποια άλλη κλινική συμπτωματολογία. Για τον ίδιο όλα αυτά. Κατόπιν όμως αναφερομένων από τον ίδιο του αισθήματος ζάλης δεκομίσης εφημερεύω νοσοκομείο. Να είσαι καλά. Έλα το Λίμπερο να σου πετάξω ένα μπουκάλι, ένα κουτάκι πίδα στο κεφάλι να μου πεις αν ζαλίζεις ή όχι. Όχι. Έλα, άσε με τώρα. Επόμενος, καλησπέρα. Μην τις ξεχνάτε όλοι. Όχι, επόμενος, γεια σας. Ναι. Άντε τώρα. Γεια σας, καλησπέρα. Δεν είχαμε πάλι. Είχα μυστήριο μου. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς βεβαίως, εσείς. Τελευταίος πριν το break. Είμαι ο κάποιος από τη Γερμανία, που κάτι κάνω από δουλειά εδώ, θα αρέσει και εσύ, έτσι όπως το ανέφερε ο φίλος και μας ακούει κανένας, θα νομίζει ρε παιδί μου ότι εγώ κάνω τίποτα δουλειές εδώ με κόκες, με μόκες και τα λοιπά. Κοσμά εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Με προσπερνάει ώρες αυτή η απαξίωση των ανθρώπων. Θες ρε φίλε να βγεις να κάνεις έναν αντίλογο, βγες και κάνε έναν αντίλογο. Το να βγεις και να πεις ας πούμε ξέρω εγώ κάποιος από τη Γερμανία εκεί κοσμάς που κάνει πάει δεν ξέρω τι κάνει εκεί κάτι δουλειές και πηγαίνει και κάνει. Δηλαδή όσο και να θέλεις να κρύβεσαι πίσω από τα λόγια ρε φίλε, μάθετε ρε, ότι δεν πρέπει να απαξιώνετε τους συνανθρώπους σας. Θέλεις να βγεις,
πες αυτό που έχεις να πεις. Όπως εγώ βγήκα, εγώ είχα αυτή την απόδειξη, εγώ βγήκα απλά και το είπα. Ναι. Βγήκα, στο έγραψα, στο έστειλα με μήνυμα. Ναι, ναι. Έτσι, και χαριτολογώντας φυσικά για το φίλο δίπλα. Το κατάλαβα, εννοείται. Ναι, ναι. Που έκανα έτσι χουγιαμά, ας πούμε, ναι. του στυλ, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό βγες και πες αν θες τη γνώμη σου. Το να απαξιώνεις όμως τους ανθρώπους. Τι να σε πω ρε φίλε, με προσπερνάει, αλλά εντάξει, προφανώς δείχνει ας πούμε και το ποιόν του ανθρώπου όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο προς έναν συνάνθρωπό σου. Δεν πειράζει, εντάξει, ίσως ξέρω εγώ εμείς εδώ πέρα μπορεί να κάνουμε ας πούμε δουλειές περίεργες και παράνομες, μπορεί έτσι να νομίζει ο φίλος. Καθόλου τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύουμε, ακούμε και ραδιόφωνο παράλληλα, αυτό κάνουμε, προσπαθούμε, μας αρέσει να βρισκόμαστε εκεί κοντά όσο μπορούμε, αυτό απλά προσπαθούμε να κάνουμε και τίποτα παραπάνω σαν μετανάστες και όχι μόνο εγώ, έτσι, πάρα πολλοί κόσμος που είναι μετανάστες. Για μας είναι μια όαση, ας πούμε, το ραδιόφωνο, η πατρίδα να ακούμε. Τώρα αν κάποιοι νομίζουν ότι και γιατί έφυγες, θα τους πω πάρα πολύ απλά. Εγώ θέλω να γυρίσω πίσω, είμαι 50 χρονών. Αν μου βρείτε μια δουλειά που να μπορώ να πληρώνω τα ενίκια μου, τα φαγητά μου, να ζήσω, να έχω την ιατρική μου περίθαλψη και όλα αυτά εδώ, πραγματικά γυρίζω αύριο και όλα πίσω, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτή η απαξίωση, ξέρω εγώ, εσείς που φύγατε. Εντάξει. Εμείς όμως θα είμαστε αυτοί που θα γυρίσουμε ίσως πρώτοι όταν θα πρέπει. Πολύ πιθανό. Αυτά. Να είσαι καλά, Κοσμά μου. Αυτά. Και, και ζητώ συγγνώμη αν προσβλήθηκε ο φίλος. Ξεχνά το όνομα. Εγώ. Όχι, δεν το είπα. Όχι. Εγώ δεν το είπα. Μίσκα, δεν παρεξηγούμε έτσι εύκολα. Είσαι ακροατή τη αγορά. Υπάρχει μόνο σεβασμό προ τον πρόσωπό σου. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή, να ξέρει. Δεν υπάρχει κάτι. Καλά, εντάξει. Στον αέρα τι να κάνουμε. Πρέπει να πούμε έτσι. Σω αν ήμασταν σε ένα καφέ, να λέγαμε αλλιώ, να μιλούσαμε. Αλλά εκεί είναι τελείω διαφορετικό. Βλέπει και τον άλλον απέναντί σου. Σωστό. Και αντιλαμβάνεται και από το ύφος της φωνής σου, αντιλαμβάνεται και από τον τρόπο που θα κινήσει ακόμα και τα χέρια στη γλώσσα του σώματος δηλαδή που λέμε, που μπορεί ας πούμε να είναι τελείως διαφορετικό. Καλή εκπομπή, παιδιά. Να είσαι καλά, Κοσμά μου, να είσαι καλά. Εντάξει, όταν μας ακούνε ακροατές αγόρα, μόνο σεβασμός. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τρώω λίγο λαιμός μου, φίλε, εδώ πέρα να μου σε λάβει λίγο. Μπορεί να τη χαστούκια να ξέρεις. Χαστούκια. Έχουμε και Champions League σήμερα. Όντως, ρε φίλε, ματσάρες. Λειψία Τότεναμ. Τι απέξουμε. Το συνοθήλευμα. Θα το γυρίσει με στη Λευσία ποτέ. Δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εγώ που είμαι στην Ελλάδα να είμαι σχεδόν σίγουρο ότι η Τότεναμ θα πατώσει με τον Πορτογάλο και να μην το βλέπουν οι άνθρωποι τη Τότεναμ. Και να παίρνει αυτό ο άνθρωπο 11 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Και τουλάχιστον κοίταξε, τίτλους δεν είχαμε. Σαν τον Άρη κι εμείς. Ένα double το 67. Ναι, ναι. Λέμε ακόμα και τώρα το πρώτο που πήρε ποτέ αγγλική ομάδα τον 20ο αιώνα. Γιατί ήταν μεγάλη υπόθεση να πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο. Εκείνα τα χρόνια. Έφτασε ένα τελικό Champions League. Η πρώτη ήταν η Tottenham. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, που δεν πρέπει να κάνω, Νίκο, είναι ναι. η πρώτη ομάδα που, βρετανική που πήρε ευρωπαϊκό κύπελο η Tottenham. Με αυτά ακόμα είμαστε. Και με 5-6 εμφανίσεις 10 στο Champions League τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον βλέπαμε καλό ποδόσφαιρο. Βάλε μια ανατελεία να πάμε στο φίλο και συνεχίζουμε και Τσουλού. Γεια σα. Ναι, παιδιά, sorry και πάλι που ξαναπέρνω. Εγώ δεν αναφέρθηκα στις ανάγκες που τον οδήγησαν πάνω στη Γερμανία να ξενιδευτεί ή το, κάποια δουλειά που κάνει εκεί πέρα πάνω. Δεν θεώρησε κάτι ύποπτο ή κάτι παράνομο, όπως είπε ο άνθρωπος. Υποτιμητικό το θεώρησε, όχι ύποπτο ή παράνομο. Ναι, ναι. Τι πράγμα. Υποτιμητικό το θεώρησε. Ναι, λέω κάνει κάποια δουλειά εκεί πέρα πάνω. Εγώ δεν θεώρησα όλη αυτή τη διαδικασία που έφυγε από εδώ για να πάει εκεί να βρει το μέλλον του ή την άκρη του ή δεν ξέρω και εγώ τι, την επιβίωσή του. Εγώ υποτίμησα το στυλάκι του και το στιχάκι του. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, τι σου έγραψε στο μήνυμα, Νίκο. Τέλος πάντων, δεν είναι προπαγανδιστή το Στέργιο. Όχι το Στέργιο, ρε. Όχι το Στέργιο. Τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, όχι το Στέργιο. Τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, αυτό. Τον ΠΑΟΚ. Ο Στέργιος ρεπόρτερ είναι και έχει τη δικιά του γνώμη και θέση. Εντάξει, ρε φίλε, η ομάδα μας είναι ο ΠΑΟΚ, όπως και εμένα και του Στέργιου. Όταν θεωρεί πρώτη προπαγάνδα τον ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει. Στέργιος έχει την ευελιξία να έχει τη δικιά του γνώμη. Όπως κάθε ρεπόρτερ. Γι' αυτό και εγώ το απάντησα, όταν έχεις να τρως μπουκάλι στο κεφάλι ή κουτάκι. Δηλαδή τώρα τι θα τα φτάσει αφήσει. Έσπα, μην το δίνουμε συνέχεια τώρα σαν ζήτημα. Εντάξει, τελείως. Γιατί βγήκε και είπε ότι εγώ τον υποτίμησα ή ότι βρίσκεται στη Γερμανία και κάνει κάτι περίεργο και αυτά. Κάθε άλλο. Ο άνθρωπος πήγε πάνω για να επιβιώσει. Δεν ξέρω από τη στιγμή που εδώ δυσκολεύτηκε. Εγώ δεν υποτίμησα αυτό. Γενικά ναι. την ειρωνία που αναφέρθηκε γύρω από την ομάδα μου. Ωραία. Αυτό και τίποτα άλλο. Εντάξει, να είσαι καλά, φίλε μου. Στον επόμενο, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Ανδρέα Μποτσέλη, Χωσέ Καρέρας, ρε φίλε, άντε.
Δηλαδή και το Θεό. Τροχός της τύχης. Για το Θεό. Και έχει πάρει για να επιστρέψουμε ζητώντα με ένα πολύ καλό ταλαντούχο Ολλανδό, τον Μπερουάιν, πώς λέγεται το μουσική. Και τραυματίστηκε και αυτός, ρε φίλε. Τι έχει γίνει εκεί πέρα, δηλαδή, ευχέλαιο θέλετε. Έλεγα λοιπόν, τουλάχιστον βλέπαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Με τον Μαωρίτσιο Ποτσετίνο. Αφού τον φάγανε οι δικοί σου. Και ο πρόεδρος που έχουμε. Τόσο νύχτας. Ο μέγας φραγκοφωνιάς, ο πρώην της ΑΕΚ, της ΕΝΙΚ, έδιωξε τον Μαωρίτσιο και πήρε τον Μουρίνιο, ρε φίλε. Στο μάτς με τη Σίτι. Στο Λονδίνο που τότε να κέρδισε 2-0, δηλαδή μια μαγική εικόνα, είχε μέχρι το 70 τότε να ξέρει πόσες τελικές προσπάθειες. 0. Σε 70 λεπτά αγώνα 0. Όχι σε αιστεία, γενικότερα. Παραγωγικότητα. Πρώτη τελική προσπάθεια, ένα γκολ. Δεύτερη, 2-0. Αποτελεσματική ομάδα του Μουρίνιο, Στέργιο. Ό,τι έγινε στο Βικελίδης. Όχι, 4-4. Εντάξει. Ή 4-5. Γιατί δεν βάζει ένα 5 γκολ. 5-5. Ναι, 5-5. Δεν πέτυχε. Τέλος πάντων. Λειψία λοιπόν Τότεναμ 1-0 είχε κερδίσει η Γερμανία στο Λονδίνο. Έχει το ενδιαφέρον του. Τι θα το βάλουμε αυτό? Αυτό το βάλουμε, φίλε, ένα πολύ ωραίο goal-goal. Ωραία. Εντάξει. Βάλε μια ανατελεία και πάλι πριν τον goal-goal. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τώρα που μου λέτε για Μουρίνιο, έχει κάτι σκυλιά το γαδιέζι μου. Για τον Μουρίνιο. Ακριβώς είναι εύκολο, έτσι. Δεν ακούτε κάτι σκυλιά, εδώ κάποιος να στείλω στο Μουρίνιο. Καμπάντα. Νομίζω ότι ο Μουρίνιο έχει εξελιχθεί, νομίζω είναι όπως ήταν κάποτε ο Μπάγεβιτς. Δηλαδή παροχημένος πλέον. Όντως. Συμφωνούμε έτσι. Έτσι δηλαδή, είναι δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τον έχει πλέον αφήσει πίσω το ποδόσφαιρο γενικότερα και δεν εξελίσσεται και ο ίδιος. Τρομερό βιογραφικό, όπως και ο Μπάγκεβιτ για Ελλάδα, αλλά δυστυχώς παροχημένος, τα χρόνια τον έχουν προσπεράσει, η εξέλιξη τον έχει προσπεράσει, το ποδόσφαιρο τον έχει προσπεράσει. Η Τότεναμ, πώς θα το θέσεις τώρα για να μην προσβάλλω και το... Ναι, σιγά τώρα. Τότεναμ δεν προσβάλλουμε σιγά τώρα. Να σου πω τι πιστεύω ότι έγινε με την Τότεναμ. Η Τότεναμ επειδή πήγε ένα τελικό Champions League ψηλώθηκε. Και είπε ότι σαν πρεστής τώρα να φέρουμε και τον Μουρίνο, δηλαδή να ανεβούμε και άλλο ρε παιδί μου σαν πρεστής, σαν σύλλογος με Μουρίνο στον πάγκο. Ναι ρε φίλε, λοιπόν... αλλά μέσα σε 2 μήνες δεν παίρνεις μια ομάδα που χαιρόσουν να τη βλέπεις ακόμα και όταν έχανε και τη μετατρέπει χειρότερα και από την Ίντερ ο Μουρίνιο. Κοίταξε, έπαιζε το κατενάτσιο. Ναι, να σου πω κάτι. Για μένα τότε το μεγάλο της λάθος ήταν. Ωραία έγινε ότι έγινε με τον Ποκετίνο, δεν ξέρω τι έγινε και τον διώχνες. Πάνε πάρει ένα προπονητή όπως τον Ποκετίνο. Δηλαδή ένα προπονητή ο οποίος είναι ανερχόμενος, το Ποκετίνο δηλαδή άμα του παρακολουθείς περίπου από τη Southampton τον πήρε. Δεν τον πήρε από την μεγάλη ομάδα. Καλά δηλαδή και... βρες μου τον αντίστοιχο Ποκετίνο, είναι εύκολο, ναι, αλλά ρε παιδί μου βρες μου έναν ανερχόμενο ρε κάτω. Όπως ψηλώσανε και πολλοί παίχτες που είναι συντότερα, ψήλωσε και ο πρόεδρος και σου λέει θα φέρουμε τον Μουρίνιο. Ναι, για να εσύ σαν πρεστίζ, ρε παιδί μου, να πούμε ότι να δείτε, ρε παιδί μου, σαν κλαμπ μεγαλώσαμε. Κάποτε το Μουρίνο ούτε θα μπορούσαμε να τον πλησιάσουμε, τότε το φέραμε. Άρα μεγαλώσαμε σαν κλαμπ. Στην Πρέμιερ είναι τότε ένα μόγδοη, αν δεν κάνω λάθος, αποκλείστηκε στο κύπελλο Αγγλίας. Σήμερα λογικά θα έρθει και αποκλεισμός από το Champions League. Το μεγάλο λάθος ήταν, σου λέω, ότι αντί να πάει να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο όπως έκανε, έφερε έναν ερχόμενο ορεξάδο προπονητή να το φέρει, πήγε τώρα και μου έφερε το. Τι να πω τώρα, το Μουρίνο, ο οποίος εγώ έχω κάνει την εξής πρόβλεψη. Σε 2 με 3 χρόνια θα διαβάσουμε ρεπορτάζ συναντήθηκε ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης και το Μουρίνο. Λοιπόν, εκεί θα φτάσει ο Μουρίνο σε λίγο, να μιλάει με ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, δεν είναι, είναι πλέον ο άνθρωπος και μόνο όνομα. Είναι φοβερός για σχολιαστή, θα τον έξει και πέρα σχολιά θα τα κάνει. Βέβαια, βέβαια. Είναι φοβερός, δηλαδή όταν δουλεύει στο Sky το αγγλικό, ήταν τρομερές. Ναι, αλλά δεν είναι πλέον για προπονητή. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο, αν ναι, επιτρέψω. Βεβαίως. Λοιπόν, αν τυχόν, εγώ κρατάω μια μικρή ελπίδα, αλλά αν τυχόν ολοκληρωθεί το έργο και πέφτει πτώση στην Α2, λοιπόν, ελπίζω η ρεπόρτα του μπασκετικού ΠΑΟΚ να μην πάθουν αφωνία. Και τι θέλω να πω αφωνία. Όταν μια ομάδα πέφτει, υπάρχουν ένοχοι. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει στον Άρη δύο φορές που έπεσε. Δεν το λέω τώρα στο YouTube. Δηλαδή είμαι κολλωμένος στον μπάσκετ. Μη θυμώσει ο Νίκος και νομίζω τον κάνω τρολάρισμα. Λοιπόν, δεν ξέρω στον Άρη τι έχει γίνει όταν πέσαμε στο ποδόσφαιρο από θέμα ευθυνών και άμα εντός λοιπόν βγάλαν ονόματα ρε παιδί μου και ήταν οι αυτοί που έφταιγαν.
Αλλά νομίζω ότι άμα γίνει αυτό στο μπάσκετ και πάει στο Α2, θα πρέπει να υπάρχουν ονοματεπώνυμα αυτών που ευθύνονται. Δεν πρέπει να περάσει πολλά. Συμφωνούμε απόλυτα. Το θέμα είναι να μην πέσει η ομάδα, αν και το βλέπω πολύ δύσκολο. Μαζί σου. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ. Αν πέσει αδερφέ τώρα τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν, δεν το συζητάμε. Περίμενε, τελειώσει. Συγγνώμη. Λοιπόν, καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Άμα πεθάνει που λέει ο λόγος του παξιλό άλλος, τώρα δηλαδή πάρω από το νεκρό. Ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν όμως και άμα πέσει το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ, που δεν είναι ένα τμήμα του ΠΑΟΚ το οποίο να πει ότι απλώς υπήρχε. Επιτυχημένο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έφερε και ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό το τμήμα να πέσει Α2 και να πούμε αυτό τώρα έπεσε τι να κάνουμε. Όχι, φίλε, πρέπει να υπάρξουν. Δεν νομίζω να γίνει αυτό που λες. Ότι τι να κάνουμε δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω. Θα αποδοθούν και ευθύνες. Θα αποδοθούν και ευθύνες. Δεν πρέπει να έχουμε μνήμη στο ψαρού. Γιατί άμα δεν αποδοθούν ευθύνες και το συμβεί, μετά από 10-15 ευθύνες καιρή να είμαστε, θα δεις και ανθρώπους οι οποίοι ήταν αρχιτέκτονες της καταστροφής να θέλουν να επιστρέψουν καβάλα στο άλλο και σαν σωτήρες, έτσι. Πιθανόν. Δηλαδή, μην έχουμε μνήμη στο ψαρού. Αυτό μόνο. Λοιπόν, και πάλι παιδιά, ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνετε. Να σε καλά. Νίκο, για το 2 ή το 3 που είπα, δεν το έκανα προλάβημα. Αυτό είναι κολλωμένο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέει. Μα δεν θα είσαι με αυτά τα οποία βλέπεις. Εντάξει. Έτσι πλάκα κάνεις. Τώρα, δηλαδή, από εκεί που πανηγυρίζαμε, κάποτε πηγαίναμε στο σχολείο, χαιρόμασταν. Φτάσαμε στο σημείο τώρα, δηλαδή, να είμαστε μια ανάσα να παίξουμε Α2. Δεν θα σχολώσουμε. Να σου πω κάτι. Να σε καλά, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ένα τελευταίο για να πάμε και στον επόμενο. Εδώ τώρα έχει δύο ποδοσφαιρικού ρεπόρτερ, αλλά. Νομίζω και ο Στέλιος το παραδέχεται και εγώ. Τις επιτυχίες σε αυτή την πόλη τις έχει φέρει το μπάσκετ, εντάξει. Ποια μπάλα τώρα δηλαδή. Μια νίκη στο White Hart Lane και μια νίκη στη Μαδρίτη, οκ, σημαντικά, ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς που τα λες. Αλλά το μπάσκετ, ρε Στέλιος, έχει κρατήσει και τον κόσμο των δύο ομάδων σε δύσκολες περιόδους, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Εγώ αυτό, 5 δευτερόλεπτα τον επόμενο φίλο, ζητάω κατανοητή. Τα δύσκολα χρόνια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με Βουλινό, μπορεί να τα θυμάται και ο Στέλιος. Άμα δεν υπήρχε το μπάσκετ. Θα ήμασταν κρυμμένοι όλο τον χρόνο να βγαίνουμε τα σπίτια μας. Το μπάσκετ μας έκανε προπόθεση να βγαίνουμε τα σπίτια μας να πανηγυρίζουμε. Έτσι τα δύσκολα χρόνια του Βούλινο. Έτσι είναι. Να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Αφού είναι μπασκετική πόλη, Είναι μπασκετική πόλη. Οι Πέμπτες, τα μαγαζιά κλείνανε κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί. Δεν είναι μόνο οι Πέμπτες. Δηλαδή ήταν όλο το έτος που ζούσε για τον μπάσκετ, έτσι. Αλήθεια είναι. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Όλοι όσοι ζητάνε τώρα ευθύνες, είτε ξέρω εγώ από το δικούντες, δεν του ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν ξέρω πάρα πολλά, είτε ξέρω εγώ από τον Αρβανίτη τώρα. Όλοι αυτοί οι παιδιά είναι εξαφανισμένοι όμως το υπόλοιπο καιρό που φυτοζωούσαν οι ομάδες, έτσι. Εμείς αν ξέρεις τη μούφα εισαγωγικά που φάγαμε με τον Λάσκαρη, έτσι, και πιο πριν, που φυτοζωούσαν, όλοι είναι εξαφανισμένοι. Δηλαδή π.χ. όταν έγινε η Γενική Συνέλευση για τον Μπασκετικό Άρη στον Ερασιτέχνη, ήταν 18 εγγραμμένοι ήμασταν. Ναι, κοίταξε όμως, σε σχέση με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, νομίζω σε γενικές γραμμές, χωρίς να είμαι και ειδικός, ο κόσμος του Άρη δεν άφησε την ομάδα μόνη της. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ την άφησε και μόνη της κατά περίοδους. Άλλο θέλω να σου πω. Εντάξει, τώρα, να μην κοιτάξω πίσω το αστυνό μας, ο κόσμος του ΠΑΟΚ μόνος του μεταξύ μας το γέμισε. Που για μένα προχθές ήταν πιο σημαντικό το παιχνίδι από το Άρης ΠΑΟΚ. Για μένα ήταν το ίδιο. ΠΑΟΚ Περιστέρι. Ορίστε. Το ίδιο σημαντικά ήταν και τα δύο. Όπως ήταν σημαντικό και είναι το Κολοσσό. Η νίκη είναι νίκη. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι... Ξεστηκείτε, όταν οι ευθύνες μπροστά, όλοι κάνουν πίσω. Και απλά το μόνο που κάνουν είναι να κριτικάρουν. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 συγκεκριμένοι που βάζουν συνέχεια το κεφάλι τους στον τορβά, έτσι. Γιατί τώρα π.χ. αν πάρει ο Αρβανίτης που λέει να πάρει τις μετοχές ο Άρης, έτσι, και τις μετοχές του τέτοιου, κατευθείαν παίρνει και τα χρέη. Δεν παίρνει μόνο τις μετοχές. Το Άρα, θέμα μπράβο. Και για τους δύο, συγγνώμη σε δακόπτους, τέλειο είναι το καλοκαίρι, αυτό που λέμε εδώ και εγώ και με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, ό,τι και να γίνει, πρέπει το καλοκαίρι να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δεν μπορούν να πορευτούν έτσι. Γιατί τι να προεθνέσαι, Νίκο, ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ. Πες ότι μένουνε. Ναι, οκ, πες ότι μένουνε. Δεν μπορεί να συνεχίσουν. Δεν ασχολείται κανείς με τον μπάσκετ. Η μοναδική ομάδα που πάει κόσμο στο γήπεδο είμαστε εμείς. Και σχεσίασε με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ και με όλους, έτσι. Γιατί έχουμε ένα στάνταρ κόσμο που πάει και γιατί έχει περάσει το DNA μας και γιατί χιλιάδιο. Δεν ασχολείται κανείς.
Ποιος θα βάλει διαφήμιση στο μπάσκετ? Τίποτα άλλο. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, το ξανά είχα πει, στη γάμα δική Μπηγαλανού είχε πάρει 150.000 ευρώ τηλεοπτικά. Και ο μπασκετικός Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν 100.000 τώρα που παίζουν Α1, έτσι. Και ο Κωστάσιο Κάναβης, ο καλή παρέα. Όταν φίλοι όμως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και πολλές ομάδες δεχόντουσαν να πάρουν τηλεοπτικά 50.000 ευρώ, όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ, είμαστε άξιοι της μοίρας μας όλοι. Για την κατάδεια του αθλήματος. Μας, γιατί κάναμε τον Εσακέ εμείς. 50.000 πέρανε σε κάποια φάση ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το χρόνο. Από εκεί ξεκινάνε. Και το δεχόντουσαν και δεν τραβούσαν μια κλωτσιά, μια καρέκλα και να πούνε παίξτε μόνοι σας. Αυτό έχει δίκιο ο Στέργιος. Εντάξει. Κουνούσαν το κεφάλι, κουνούσαν. Ναι, πόσα θέλει, 50 να μας δώσει, ζω μια χαρά, ευχαριστούμε. Επόμενος. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ. Φυσικά. Εδώ η ΑΚ παίρνει, δεν ξέρω πόσα μπορεί να παίρνει από το. Okay. Από τον ΟΤΕ, έτσι, που βάζει και λεφτά ο άλλος και δεν βλέπεις ότι δεν πάει ο κόσμος της, ρε παιδί μου. Δεν πάει. Δεν ασχολούνται ουδείς. Οι μοναδικοί που ασχολούμαστε είμαστε εμείς και ξέρω εγώ από τον ΠΑΟ καμιά 10-15-20 άτομα που το πονάνε το τμήμα και αρχίζουν και νιώθουν. Και τώρα λίγο παραπάνω που βλέπουν το φάσμα της Α2. Φίλε, εγώ το έχω πει και δημόσια και το ξαναλέω. Τουλάχιστον για τον κόσμο του ΠΑΟΚ μπορώ να μιλήσω. Και δεν το λέω, ούτε κατακρίνω κανέναν, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, εντάξει. Με το ζόρι δεν αγαπάει κανείς μια ομάδα. Το έχει παρατήσει το τμήμα, ρε φίλε, τώρα, εντάξει, δεν συζητάμε. Εγώ και άλλοι 7-8 βλέπαμε πριν το παιχνίδι Όφη ΠΑΟΚ στην Κρήτη, σε μεγάλο καφέ, το ΠΑΟΚ με διαγόρα δριοπηδέων, όπως λέγονταν εκείνη η ομάδα. Ναι, ναι. Και 200 φίλοι του ΠΑΟΚ τουλάχιστον βλέπαν εκείνη την ώρα. Το Πανετολικός Ατρόμητος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι ψέματα, το Βόλος Πανετολικός. Είναι τραγικό, ρε φίλε. Δηλαδή, φίλος του ΠΑΟΚ έβλεπε το Βόλος Πανετολικός. Και δίπλα έπαιζε το μπάσκετ. Δεν το λέω, σου λέω. Ο καθένας, με το ζόρι, ρε φίλε, δεν μπορείς να πεις τον άλλον αγάπησε και την ομάδα μπάσκετ. Ναι, αλλά αυτό σου λέω. Όπως όμως αυτοί οι 200, να δώσαν, δεν έχουν δικαίωμα να κριτικάρουν αυτούς που είναι στη διοίκηση τώρα. Εδώ ρε φίλε υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν τους πάντες. Πολιτικοί κρίνουν, υγεία, δικαστικά, είναι παντογνώστες. Είναι σημεία των καιρών. Αυτό είναι που μας τρώει τώρα, δηλαδή. Σημεία των καιρών είναι. Να μην έχουμε καμία ευθύνη, να είμαστε άμυροι ευθυνών, να είμαστε όλοι παντογνώστες και να λέμε, έλα ρε φίλε, έκανε ο Άρης, σου λέω, γενική συνέλευση, ωραία τέχνη. Σε νοιάζει για να μην πέσει το μπάσκετ και αυτό. Έλα, απόδειξε το. 18 άτομα. Είμαστε ο παδί της νίκης, τέλος. Εντάξει. Είμαστε ο παδί της νίκης. Όταν ο ΠΑΟΚ θα παίξει τελικό κυπέλλο βόλεϊ πρωτάθλημα και να πάρει με τον Ολυμπιακό πρωτάθλημα, θα έχει το Παλαδάκι 8.000 κόσμο. Και όταν θα παίζει, ξέρω εγώ, με τον Φίνικα Σύρου κανονική περίοδο, θα έχει μέσα 150 άτομα. Το ίδιο ισχύει και για τους φίλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και τη ΣΑ και του Άρη. Είμαστε ο παδί της νίκης. Γιατί εσείς, σε εισαγωγικά δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν μπορέσετε να περάσετε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, έχετε έναν άνθρωπο που χώνει χρήματα. Και στον αριστεχνη χώνει. Δεν του αρέσει το μπάσκετ. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, για κάποιο λόγο έχει στραβώσει. Δεν είμαι αρμόδιος για να ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά η πηγή του κακού είναι ότι δεν του αρέσει το μπάσκετ. Δεν θέλει να το βλέπει. Φανέλα, δεν γίνεται. Το αρέσει το χάτμπολ τώρα. Ή το γυναικείο μπάσκετ. Αν το αρέσει, λέει. Ή το γυναικείο βόλεϊ. Το δήλωσε και ο ίδιος πριν από κανένα δύο μήνες τι αθλήματα του αρέσουν. Είπε 18.000 αθλήματα. Μπιλιάρδο λέει, χάντμπολ μου αρέσει αυτό. Το μπάσκετ δεν το είπε. Δεν του αρέσει το μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά, Στέλιο μου, για να κλείσουμε κιόλας. Έγινε. Να είσαι καλά, γιατί φτάσαμε 7.30. Λοιπόν, κάνεις προβλέψεις σου για το Champions League. Κοίταξε, φίλε. Λειψία τούτο να με ένα πολύ ωραίο γκολ. Θα βάλεις γκολ δηλαδή. Θα βάλει. Ποιος το βάλει, αγαπητέ. Η Λειψία δεν είναι και τόσο μαθημένη. Σε knockout Champions League δεν είναι απλή υπόθεση. Ναι. Έχει πολύ καλή ομάδα. Okay. Ναι. Αλλά και τότε να μην είναι τόσο χάλια. Και είναι άλλο να παίζει στην Αγγλία που όλες οι Βρετανικές ομάδες είναι top. Εγώ πιστεύω είναι οι Βρετανικές είναι οι καλύτερες των Γερμανικών. Κατά κύριο λόγο. Λόγω ανταγωνισμού στο πρωτάθλημά τους, λόγω παιχνιδιού, λόγω. Δεν ξέρω αν θα περάσει τότε. Κοντά στις 5 μονάδες είναι το χ, 6-25 το διπλό. Δεν βλέπω. Όχι ότι είναι απίθανο, αλλά εγώ έχω παίξει ήδη ένα γκολ. Το 1,70. Νομίζω... 1,70. Ναι. Περνάει και με χ η Λειψία. Δηλαδή, αν το μα τραβώσει, ναι. Δεν θα ζοριστεί η Λειψία ιδιαίτερα να βγάλει γκολ. Κατά με χ και γκολ δηλαδή. Και Βαλένθια Αταλάντα, ρε φίλε, με το πρώτο μάτς 4-1. Και κλεισμένο το θυρών.
Γιατί να μην βγει ένα ωραίο άσο του 2,80 δηλαδή. 2-1. Ούτε τη νοιάζει την Αταλάντα. Δηλαδή 4 έβαλε. Να κινδυνεύσει η πρόκληση στην Αταλάντα δεν νομίζω. Δύσκολο. Δηλαδή να πάει το μάσο στο 3-0. Ότι η Αταλάντα φίλε θα σκοράρει είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό είναι γκολ. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι το δίνει. 1-40 και 1-35. Γιατί εκεί η Αταλάντα είναι... θα βγάλει γκολ, βέβαια. Εντάξει, δεν αξίζει το τέτοιο. Στη Σέρι Ε βάζει 4, 5, 6, 7, δηλαδή θα σκοράρει κατά ρηπά. Ένα γκολ και over 2,5 όμως, ας πούμε. Ένα γκολ και over 2,5 που μου αρέσει όπως το λες. Γκολ και over 2,5. 1,66. Πάλι χαμηλό είναι. Πολύ χαμηλό, ρε φίλε. Από 3,5 και πάνω που είναι 2,40 αρχίζει και έχει ψωμάκι. Πάλι όμως δεν. Γι' αυτό λέω λοιπόν ένα χαλαρό δελτιάκι Νίκο με έναν άσο της Βαλένθια στο 2,80. Ωραία. Και ένα γκολ το άλλο. Ωραία. 1,70. Κάνεις ένα γινόμενο καλό. Ένα σπίτι βάζεις, ένα σπίτι χάνεις. Δεν βάζεις ένα σπίτι, βάλε μια τοστιέρα. Άσο σπίτι. Να έχουμε κάπου να κοιμηθούμε το βράδυ. Μάλιστα. Βάλε εκεί 5-10 ευρώ, έτσι χαβαλέ να υπάρχει, να δεις και τα μάτς. Ωραία. Και να περάσει και το βράδυ. Είσαι 4 να περνάει η ώρα. Λοιπόν, πορεία του εξουσιαστών διαβάζουμε αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα. Να τελειώσει επειδή με τις 9 για να φύγουμε. Ναι, όντως, εγώ τώρα θα έχω θέμα σου που θα φεύγω. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 24 ακολουθεί όλο το ρεπορτάζ και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ενδεχομένως. Ενδεχομένως, ναι, το πάω. Ενδεχομένως, ναι, μείνετε συντονισμένοι. Πολύ ενδιαφέρουσα όντως συνέντευξη που μπορεί να έχει ο Στέλιος Αναστασιάδης. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι, αλλά για να το μάθετε θα πρέπει να μείνετε εδώ. Στο Λίμπερο 107,4. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.